Συνδικάτα εργατών, όχι της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Ομοσία της Πύργου μέσα από το εργοδοτικό σωματείο τους έκανε τη συγκεκριμένη προσφυγή ενάντια στο εργατικό κέντρο. Βεβαίως αυτό που κρίνεται δεν είναι οι τέσσερις αντιπροσώποι, οι πέντε που επί της ουσίας δεν αλλάζουν το συγκεκριμένο δύναμη στο εργατικό κέντρο που έτσι κι αλλιώς να παραμείνει στα χέρια των ταξικών συνδικάτων, των συνδικάτων που συσπηρώνται στο πανεργατικό μέτωπο και μάλιστα με ακόμη πιο ευρεία πλειοψηφία. Αυτό που κρίνεται σήμερα εδώ είναι αν θα νομιμοποιηθεί, αν θα πει από το παράθυρο ο νόμος Χατζηδάκη. Γιατί αυτό θέλουν, αυτό επιδιώκουν. Στην ουσία η εργοδοσία της Πύργου λειτουργεί ως δούριος ύπος πανελλαδικά, δηλαδή θέλουν με ένα κλικ, με ένα like, που πολύ σωστά γράφει και το πανό μας, να αλλάζουν στους σχετισμούς δύναμη στα συνδικάτα, γιατί ξέρουν ότι η δύναμή μας είναι εκεί, είναι στις ζωντανές, στις μαζικές διαδικασίες, ότι η δύναμη που μπορεί να βάλει εμπόδια στους εργατικούς σχεδιασμούς τους περνάει μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τα ταξικά συνδικάτα. Αυτό ακριβώς θέλουν να χτυπήσουν. Εμείς λοιπόν αυτό δεν θα τους το υποθέσουμε, ανεξάρτητα και πέρα από την απόφαση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο των αστικών δικαστηρίων. Ανεξάρτητα λοιπόν και πέρα από την απόφαση θα συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο, τον δρόμο που συνεχίζουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί ακριβώς αυτό απαιτούν οι ανάγκες των εργαζόμενων, αυτό απαιτούν οι κέροι μας. Για συνδικάτα μαζικά, συνδικάτα ταξικά προσανατολισμένα, συνδικάτα που το επίκεντρό τους θα βάζουν τις ανάγκες των εργαζόμενων και όχι τα κέρδη των λίγων. Συνεχίζουμε λοιπόν συνάδελφοι, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Θα τα ξαναπούμε πάλι έτσι κι αλλιώς. Σε τις επόμενες εβδομάδες υπάρχει και άλλη εργοδοσία που θα μας στείλει στα δικαστήρια με αυτή του marketing και έχουμε και συνέχεια. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή αντοχή.